Αττικών και να μην συμβεί ποτέ ξανά τέτοια καταστροφή. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον καθηγητή Johann Georg Goldammer, διευθυντή του Παγκόσμιου Κέντρου Παρακολούθησης Πυρκαγιών στο πλαίσιο των ριζικών αλλαγών στην πολιτική προστασία. Ο κ. Goldammer θα είναι ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής για την Διερεύνηση των Αιτιών των Φωνικών Πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική, τη δημιουργία της οποίας εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Το ΜΑΤΙ επισκέφθηκαν σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ξεκινάμε με τον Κώστα Σκουλά που βρίσκεται στο Μαξίμου να μας ενημερώσει για αυτή τη συνάντηση. Κώστα. Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μαξίμου. Πριν από λίγη ώρα τελείωσε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον κύριο Goldammer, έναν παγκοσμίως κορυφαίο καθηγητή τόσο σε θέματα πυρκαγιών όσο και σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Ο κύριος Goldammer έρχεται από το 1985 στην Ελλάδα, επομένως ξέρει και την Ελλάδα αλλά και είναι άριστος γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας. Μπροστά στις κάμερες ο Αλέξης Τσίπρας ευχαρίστησε τον κύριο Goldammer που αποδέχτηκε να οργανώσει αυτήν την επιτροπή. Τον διαβεβαίωσε ότι θα είναι μια επιτροπή ανεξάρτητη και σε ιδέες αλλά και σε προτάσεις και όπως είπε είναι η ώρα να προετοιμαστούμε και να προστατευτούμε με τον σωστό τρόπο. Από εκεί πέρα ο κύριος Goldammer, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, τον ευχαρίστησε για την επιτροπή. Λίγο μετά μας είπε εδώ έξω ότι είναι έτοιμος να λάβει την επιτροπή, αλλά δεν θα είναι εύκολες οι λύσεις. Όπως είπε και οι Αμερικάνοι συνάδελφοι σε άρθρο του στο New York Times, κάνουν για μια χωρίς προηγούμενο εποχή πυρκαγιών που είναι δύσκολα να ελεγχθούν και να συμπεριφέρονται διαφορετικά από ό,τι ξέραμε πριν. Εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για όλα τα θύματα στο ΜΑΤ και είπε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε θάνατος αξίζει στη προσοχή μας. Και έκλεισε λέγοντας ότι ανυπομονεί σε μια επικοδομητική συνεργασία με μια ανεξάρτητη επιτροπή βασισμένη σε ειδικούς επαγγελματίες και καθηγητές με στόχο να προχωρήσουμε, με τον στόχο να προχωρήσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί στο μέλλον. Σταυρούλα. Και αν ακούσουμε αυτό το σύντομο διάλογο που είχαμε μπροστά στις κάμερες. The government will be in your disposal, but the committee will be independent because we need to have your independent view and your ideas, your proposals in order to protect the people, the Greek people, from such catastrophes in the future. We know that after the developments with the climate change, it is something that it is possible to have ahead in the future. So I think that it's time to prepare and protect ourselves with the correct way. I think we are all, including Greece, entering an era that is determined by a number of factors where these fires are becoming a bigger threat to all of us. And indeed, this is where we have to look at, you know, and develop visions, but also policies and strategies to deal with these issues. Στο ΜΑΤΙ θα πάμε τώρα.